Καλησπέρα. Ανοίγει η πλατφόρμα. Άνοιξε η πλατφόρμα. Να πούμε ότι η προτεραιότητα θα δοθεί ανάλογα με τους αριθμούς φορολογικού μητρώου από τη μία, υποχρεωτική κωδική TaxisNet από την άλλη και βέβαια ηλεκτρονικά η διαδικασία. Πάμε λίγο να παρουσιάσουμε τα βασικά χωρία. Και να τα κωδικοποιήσουμε, καθώς σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε και ποιες ημερομηνίες ανοίγουν για ποια αφημί. Σήμερα λοιπόν 30 Μαΐου, δικαιούχοι με τον αριθμό φορολογικού μητρώου να λήγει σε 1 και 2 μπορούν να μπουν και να κάνουν την αίτηση. Συμπληρώνουν στην αρχή αν πρόκειται για ανέργους ή για εργαζομένους. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα για κάποιον που θέλει να συνδεθεί. 31 αύριο, οι δικαιούχοι που έχουν το αφημί τους που λήγει σε 3 και 4, 1η έκτου δικαιούχοι με αφημί να λήγει σε 5 και 6, 2 έκτου αφημί να λήγει σε 7 και 8 και στις 3 του Ιουνίου δικαιούχοι με αριθμό φορολογικού μητρώου να λήγει σε 9 αλλά και το 0. Από τις 4 μέχρι και τις 5 έκτου υπάρχει δυνατότητα για κάποιον ο οποίος δεν έχει προλάβει τις προηγούμενες μέρες να μπορέσει να κάνει την αίτησή του. Μην ανησυχείτε, δεν χάνετε σε καμία περίπτωση αυτό το δικαίωμα. Αρκεί και μόνο να κληρωθείτε, καθώς είναι 300.000 οι θέσεις οι οποίες δόθηκαν και θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε όμως να δούμε και την επόμενη κάρτα, η οποία αφορά στο πού μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει αυτό το βάουτσερ που θα του δοθεί. Μέχρι λοιπόν 6 διανυκτερεύσεις έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες αξίζει οι ωφελούμενοι να τις στηρίξουν λίγο παραπάνω, καθώς δυσκολεύτηκαν αρκετά το περασμένο χρονικό διάστημα. Και μερικές από αυτές είναι η Λέρος αλλά και η Λέσβος, με 10 έως και 10 διανυκτερεύσεις, η Χίος Οικό και η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου μέχρι 10 διανυκτερεύσεις, ενώ ως 12 διανυκτερεύσεις έχουμε την Πολύπαθη Εύβοια με τους Δήμους Ιστιαίας και Έδιψου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Βόρειας Εύβοιας, αλλά και της Σάμου, να έχουμε έτσι μια προσάυξηση τις διπλάσιες ημέρες από εκείνες που θα έχει κάποιος αν επιλέξει να πάει κάπου διαφορετικά. Είναι μεγάλο το εύρος των επιλογών και αξίζει κάποιος να κάνει την αίτηση για να δούμε αν θα κληρωθεί. Από ό,τι μαθαίνουμε ωστόσο, Εύη, οι προσδοκίες των ξενοδόχων και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο είναι υψηλές. Στο κομμάτι του κοινωνικού τουρισμού είναι μια επιπλέον ανάσα σε μια συγκυρία, σε μια περίοδο όπου ο πύχης έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά. Και θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Κοξαράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου, προκειμένου λίγο να μας δώσει και το κλίμα που διαμορφώνεται εκεί στην περιοχή, κύριε Κοξαράκη, αλλά γενικά και τις προσδοκίες στο κομμάτι του κοινωνικού τουρισμού. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Μας έχει επισκιάσει βέβαια η περίοδος των εκλογών και λιγάκι έχουν και επηρεαστεί ο κόσμος και ο τουρισμός θα έλεγα, καθώς επίσης και ο καιρός ο οποίος δεν βοηθάει. Ο καιρός δεν βοηθάει, τα είχαμε ξαναπεί. Μάη, όπως ξέρετε. Τα είχαμε ξαναπεί και την περασμένη φορά. Δεν περιμέναμε αυτό το Μάιο. Ναι. Πασφερθώσει η κίνησή μας δεν είναι στα επίπεδα που θα θέλαμε. Ξέρετε κάτι, κυμαίνεται γύρω θα μας τα πείτε, στο 20-30%. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε. Με ακούτε. Επειδή μας είπατε ότι διανύουμε και μια προεκλογική περίοδο και κατά κάποιο τρόπο οι εκλογές έχουν επισκιάσει το γενικότερο κλίμα και το βλέμμα το οποίο πρέπει να στραφεί και στον τουρισμό. Αυτό να το καταλάβω στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή ότι ο Έλληνας, ο κριτικός, θα αποφύγει κάπως τα τριήμερα, τα τετραήμερα αυτό το διάστημα. Αλλά οι ξένοι επηρεάζονται από μια εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, οι ξένοι όπως και να είναι όλα τα μετράνε όπως ξέρετε. Από τον καιρό έως το τι συμβαίνει αναπεριοχή. Τώρα που η πληροφορία είναι όπως ξέρετε στο κινητό, τα πάντα παίζουν το ρόλο τους ας πούμε. Πέρα, οπότε έχετε επηρεαστεί. Οι πληρότητες δηλαδή αγγίζουν τι ποσοστό? Όπως θα έπρεπε. Οι πληρότητες είναι γύρω στο 30% στην περιοχή μας. Και όταν λέω περιοχή μας μιλάω για Ξερόκαμπο, Ζάκρο και Παλέκαστο. Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κινητικότητα. 30% δεν είναι υψηλό ποσοστό, το αντίθετο. Είναι βέβαια. Άλλο, δεν επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες και όλα αυτοί οι προβλέψεις που κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί. Ναι. Όπως επίσης, τώρα ελπίζουμε στο νέο ξεκίνημα των πτήσεων από τη Δανία. Σκανδιναβία αυτό, λοιπόν. Βέβαια, ναι. Θα καλύψει κάποια ξενοδοχεία μεγάλα, όχι τα καταλήμματά μας.
εκεί θα υπάρξει μια σχετική κίνηση όπως ήδη υπάρχει. Γιατί όπως γνωρίζω να ενημερώσω όλο το κοινό σας ότι έχουμε ήδη τη δεύτερη πτήση από την Κοπενχάγη. Ναι. Και αργότερα από το Όσλο θα αυξηθούν οι πτήσεις και από τη Στοκχόλμη αργότερα και γίνονται κάποιες προσπάθειες, ας πούμε, για να έρχονται τσάρτερ απευθείας, ας πούμε, στη Σιτία. Και αυτό φυσικά θα αλλάξει, ας πούμε, την όλη εικόνα, ας πούμε, του τουρισμού. Τα καταλήματα όμως δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος του τουρισμού. Εμείς κάνουμε αγώνα και προσπάθεια για να κρατήσουμε την πελατεία από την οποία έχουμε δημιουργήσει από τα χρόνια λειτουργίας. Κύριε Κοψαράκη, επειδή, εκεί, παρακαλώ, επειδή κάναμε λόγο έτσι για τουρίστες από άλλες χώρες που θα επισκεφθούν την περιοχή και το βάουτσερ για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή αφορά στο επιτοπλίστων τον εγχώριο τουρισμό. Έχετε παρατηρήσει έτσι το προηγούμενο χρονικό διάστημα να έχουν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται για να έρθουν στην περιοχή σας? Εσάς αυτό το μέτρο το οποίο τώρα είναι, αφορά 300.000 ανθρώπους, θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει, θα είναι μία ανάσα? Το θέμα του κοινωνικού τουρισμού και το βάουτσερ για το οποίο συζητάτε, θέλω να γνωρίζετε ότι τώρα είναι κάπως πιο απλοποιημένο, αλλά και πάλι έχει γραφειοκρατικά εμπόδια και ο κάθε ένας που έχει λίγα δωμάτια, λίγα διαμερίσματα, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να δεσμεύσει τα δωμάτια με αυτές, ας πούμε, τις... Σωστό, είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό. Οπότε αυτό πιο πολύ αφορά, ας πούμε, τα ξενοδοχεία κάποιας κατηγορίας που δεν μπορούν να δουλέψουν διαφορετικά. Κύριε Κοξαράκη, τελευταία ερώτηση. Γιατί πιέζει και ο χρόνος, τρίμερο Αγίου Πνεύματος? Ναι. Ποια εικόνα που έχετε στο κομμάτι των κρατήσεων, πάντα που κινείστε? Πάντα τα τριήμερα. Ελπίζουμε φυσικά για το καλύτερο τον ερχόμενο μήνα. Γιατί όπως σας είπα, ο Μάιος δεν βοήθησε. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι πάντα τα τριήμερα πιάνουν έτσι αρκετό κόσμο, ας πούμε, στην περιοχή μας. Είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τις πόλεις και προσφέρεται η περιοχή μας γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Εύη, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον αγαπητό μας Περιφερειάρχη να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογός μας για τη μόνιμη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Windsurfing, ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού το οποίο φέρνει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Μάλιστα. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο πλούτο. Σωστό, θεματικός τουρισμός. Μπράβο, να στηριχτεί, ναι, καιρός και είναι. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι είναι αργός, ας πούμε, στην προσπάθεια που κάνει ο σύλλογός μας, όταν και εφόσον κατατεθούν τα αιτήματα, μάλιστα, να τα δει με ιδιαίτερη προσοχή. Θα τα ξαναπούμε και τότε. Να είστε καλά, κύριε Κοξαράκη. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και σε όλη την οικογένεια της Κρήτη TV και σε όλη την Κρήτη γενικότερα. Είστε εξαιρετικός. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς.